Καλησπέρα σας. Κύριε Ραγκλή, το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης των κυνηγών επανέρχεται στο προσκήνιο. Υπάρχει μια νομοθεσία από το 2003. Η θέση της κυνηγητικής ομοσπονδίας ποια είναι? Σαφέστατα, η θέση μας είναι θετικότατη. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Εκκρεμεί μια απόφαση μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σίγουρα θέλει πολύ σοβαρότητα για τα κόστα. Υπάρχει οικονομική κρίση. Να μην εκμεταλλευτούν κάποιοι την νομοθεσία και να δώσουμε βάρος οικονομικών στους κυνηγούς. Το κόστος είναι δηλαδή το βασικός παράγοντας. Πιστεύω ότι το κόστος θα λυθεί με πολύ πιο απλό τρόπο από ό,τι νομίζουμε. Είναι θέμα να προχωρήσει το Υπουργικό Συμβούλιο στην έγκριση της νομοθεσίας, η οποία έχει ψηφιστεί από το 2000. Βασικά υπάρχει η νομοθεσία, είναι το άρθρο 38 όμως που εκκρεμούν μια έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Κύριε Γαβλίλη, να πάμε και στην επικείμενη έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Λαγή και περδίκια. Υπάρχουν εκτιμήσεις από την Υπηρεσία Θύρας ότι τουλάχιστον υπάρχει μια αύξηση στα περδίκια, ένα ποσοστό περίπου 20% και ικανοποιητικός αριθμός λαγών. Οι δικές σας εκτιμήσεις ποιες είναι? Σίγουρα το φτερωτό είναι σε καλύτερη κατάσταση από πέρσι. Αν είναι 20, 25, 30 δεν το ξέρει κανείς. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν, είναι πολύ καλύτερο το περδίκι και η φραγκολίνα από πέρσι. Ο λαγός είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, σε κάποιες περιοχές λίγο καλύτερος. Σε κάποιες περιοχές. Το καλοκαίρι είχαμε και κάποιες απώλειες στα εκτροφεία, στους πυρήνες περδικιών. Υπήρξε αριθμός θύραμάτων, τα οποία από επιδρομές αδέσποτων σκύλων και αλεπούδων είχαμε μείωση αυτών των θυραμάτων. Τι πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις? Είναι πασιφανές, τα περδίκια στους πυρήνες απελευθέρωσης βρέθηκαν σκοτωμένα από αλεπούδες. Είναι πασιφανές ότι οι φωνές μας δεν ήταν έτσι για τον αέρα. Πρέπει επιτέλους η Επιστημονική Επιτροπή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος να πάρει την απόφαση να ξεκινήσει το ρυθμιστικό διαχειριστικό πρόγραμμα που έχουμε προτείνει εδώ και πολλά χρόνια από το Ταμείο Θύρας σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους. Υπάρχει μια κολυσιεργία εδώ και πάρα πολύ καιρό και καλό τους αρμόδιους να πάρουν τις ευθύνες τους. Το θέμα της λαθροθυρίας, κύριε Κακουλή, παίρνει διαστάσεις. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο έχουμε περισσότερα κρούσματα. Λαθροθυρία πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να εξαλειφθεί ποτέ η λαθροθυρία. Απλά τα μέσα που χρησιμοποιούνται σήμερα βοηθούν πάρα πολύ. Ασυρμάτους, κινητά τηλέφωνα, δυστυχώς επαγγελματίες κάνουν τη δουλειά τους με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Κάνει και τη δουλειά της όμως και το Ταμείο Θύρας και η αστυνομία. Ας προσέχουν, το απρόστημα είναι πολύ ψηλά, φυλάκιση, από εκεί και πέρα. Ας ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρχει, κύριε Καβουλή, ότι θα περιοριστεί. Αυτή είναι η πιο καθοριστική εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει πολύ προσοχή. Καλά και ασφαλή κοινή σε όλους. Πάνω απ' όλα ασφαλή. Να είστε καλά.